Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και καλές ανάσες. Καλές ανάσες, γιατί υποφέραμε από τον καύσωνα. Σε λίγο... Και όσοι έχουμε λίγα κιλά παραπάνω, περισσότερο. Λοιπόν, φοβάμαι ότι θα ανάψουν όμως νέες φωτιές σε λίγο στη Βουλή. Θα ανέβει πάλι το θερμόμετρο με διαφορετικό τρόπο. Μεταφορικά μιλάτε πάντα. Ναι. Και θέλω από εκεί να ξεκινήσουμε, από τη συζήτηση στη Βουλή και να σας ρωτήσω... Επειδή φαντάζομαι ότι η κουβέντα θα έρθει στη διαπραγμάτευση, αυτό είναι το θέμα της, που έχει ορίσει στην ατζέντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ζήτησε και τη συζήτηση. Θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε με τα όσα συμφωνήθηκαν, βγαίνουμε το 18 από τα μνημόνια και από την Επιτροπία. Κοιτάξτε, είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να πούμε κάτι. Ο στόχος είναι αυτός. Και είναι πρόωρο διότι μπροστά μας δεν έχουμε ένα καθαρό μονοπάτι. Μπορεί στα δημοσιονομικά να υπάρχει αυτό το καθαρό μονοπάτι, αλλά υπάρχει το σύνολο των άλλων θεμάτων που δείχνουν ένα δύσβατο μονοπάτι. Σας υπενθυμίζω ότι θα έχουμε 3 ή 4 αξιολογήσεις τον επόμενο χρόνο και μια σούπερ αξιολόγηση στο τέλος, το καλοκαίρι του 2018. Τώρα, θα βγούμε? Κοιτάξτε, το θα βγούμε έχει 2 όψεις η απάντηση. Θα βγούμε υπέρ ποιον, υπέρ των συμφερόντων ποιον. Διότι βεβαίως τυπικά μπορεί το πρόγραμμα να βγει, αλλά υπέρ των συμφερόντων των πιστωτών όμως. Με μια σκληρή λιτότητα που δεν θα τελειώνει με το τέλος του μνημονίου, το τυπικό τέλος του μνημονίου, αλλά θα έχουμε μια μεγάλη, πολύχρονη, τουλάχιστον πενταετή λόγω των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων των 3,5%, μια περίοδο επίσης όπου μπορεί να δεινοπαθήσει η δημόσια περιουσία με το φοβερό υπερταμείο που συνεχώς το φορτώνουν με διάφορες, από την πλευρά των πιστωτών μιλάω πάντοτε, με διάφορες προϋποθέσεις και όρους. Άρα το πώς θα βγούμε έχει σημασία, όχι αν θα βγούμε. Ναι, αλλά εσείς βγούμε... από ό,τι περιγράφετε και να βγούμε θα έχουμε μείνει σε μνημονιακό πλαίσιο στο 22. Θα έχουμε πράγματι μια παράταση αυτού του πλαισίου, μια λιτότητα σκληρή. Και νομίζω ότι αν μια χρονιά μπορεί κανείς να περάσει τα 3,5% πλεονάσματα, να τα πετύχει, 2, εντάξει, αλλά 5 συνεχή χρόνια δεν είναι εύκολο. Θα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Και θα έχει κόστος κοινωνικό. Και θα ήθελα να πω ότι... Όχι, θέλω να μείνουμε σε αυτό, επειδή ουσιαστικά εσείς αυτό που λέτε είναι ότι και να βγούμε στις αγορές, το μνημονιακό πλαίσιο στο 22 θα παραμείνει. Θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα, επειδή ακούω... Κοιτάξτε, συχνά... εδώ οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν ήδη εδώ από προηγούμενα χρόνια... συναποδεχτεί πλεονάσματα 4 και 4,5%. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η επιβάρυνση που δεν μας επιτρέπει μια μεγάλη αισιοδοξία, αντιθέτως μας επιτρέπει την ανάγκη, μας επιβάλλει την ανάγκη μιας εν πρόοδο μιας νέας διαπραγμάτευσης αναλόγως της πορείας της οικονομίας και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία ποια κυβέρνηση θα κάνει αυτή την διαπραγμάτευση. Το Πανάμα δεν τελειώνει τον Ιούνιο, θα συνεχίσει και μετά. Τώρα, επειδή αυτό είναι το ένα δεδομένο, τα μέτρα στο 22, το άλλο είναι, ακούω συχνά τις τελευταίες ημέρες κυβερνητικά στελέχη και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να λένε ότι θα βγούμε στις αγορές το 18 με το σπαθί μας χωρίς καμία προληπτική πιστωτική γραμμή. Απ' την άλλη, όμως, ακούω τους δανειστές που λένε ότι μια χώρα που είναι σε αυτή την κατάσταση είναι αδύνατον το 18 να βγει στις αγορές. Θα χρειαστεί ή απλή ή ενισχυμένη πιστωτική γραμμή, η οποία συνεπάγεται ένα μνημόνιο. Μήπως φοβάστε ότι είστε μπροστά σε μια ακόμα, να το βάλω σε εισαγωγικά, αυταπάτη, γιατί θυμίζω το 2015 θα σκίζατε τα μνημόνια και πήγαμε στο τρίτο μνημόνιο. Τώρα ακούω ότι δεν θα χρειάζεται πιστωτική γραμμή, θα βγούμε μόνοι μας στις αγορές. Μήπως μας κοστίσει αυτό? Δεν προτρέχω. Η κυβέρνηση ορθώς θέτει κάποιους στόχους. Θα δει σε ποιο βαθμό μπορεί να τους πετύχει. Ο σχετισμός δεν είναι εύκολος. Οι εξελίξεις στη Γερμανία, ενώ οι εκλογές το Σεπτέμβριο, δεν δίνουν κάποια αισιοδοξία ότι θα αλλάξει από εκεί η πολιτική κατεύθυνση. Συνεπώς δεν θα ήθελα σήμερα να πω τι θα γίνει του χρόνου σε ένα χρόνο. Πολλά μπορούν να γίνουν μέχρι τότε, αλλά επαναλαμβάνω δύσκολα. Το τονίζω αυτό, να μην έχουμε κανένα αντίληψη πανηγυρισμού, μια διάθεση να εξοραίζουμε την πραγματικότητα. Τώρα έχουμε πράγματι αφήσει πίσω μας, έχουμε λύσει προβλήματα. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έλυσε προβλήματα, αλλά μπροστά μας έχουμε μεγάλα προβλήματα. Επειδή και λέτε τι έχουμε μπροστά μας. Ναι. Και το σημαντικότερο που έχουμε άμεσα αύριο μεθαύριο
είναι το θέμα της δημόσιας περιουσίας. Πριν πάμε εκεί, θέλω να ρωτήσω για το χρέος. Διότι διάβασα τη δήλωση του, τη συνέντευξη του Σόιμπλε στα Νέα και μεταξύ άλλων είπε θα δούμε αν θα χρειαστεί η ρύθμιση του χρέους. Ναι. Και εσείς ψηφίσατε πριν από 1,5 μήνα σκληρά μέτρα τα οποία περιγράψατε ως το 22 έναντι λύσης για το χρέος, η οποία δεν ήρθε. Μήπως θεωρείτε ότι κατά κάποιο τρόπο εξαπατηθήκατε, σας εξαπάτησαν? Δεν νομίζω ότι υπήρχε θέμα εξαπάτησης, υπήρχε θέμα στάθμισης του σχεδισμού δύναμης. Οι Γερμανοί και γενικότερα οι πιστωτές ό,τι λένε το εννοούν και ήδη από το Μάιο του 2016 είχαν πει ότι οποιαδήποτε απόφαση για το χρέος θα έρθει μετά τη λήξη του προγράμματος, δηλαδή μετά το καλοκαίρι του 2018. Εμείς θέσαμε νωρίτερα το στόχο για να μπορέσουμε να έχουμε μια γεύση, μια πρόγευση μέτρων για το χρέος. Ναι, πήραμε αλλά κάποια, τα μέτρα είναι εδώ, κάποια, η λύση για το χρέος είναι στον αέρα, κύριε Υπουργέ. Η λύση, τα μέτρα είναι εδώ, είναι ψηφισμένα. Η λύση για το χρέος είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει. Ναι, αλλά όμως έχουμε μια διετία μπροστά μας για την εφαρμογή τους, περίπου 1,5 χρόνο. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν θέλω να συμμεριστώ μια υπεραισιοδοξία προς Θεού, αλλά επαναλαμβάνω ότι έχουμε πει ότι η εφαρμογή των μέτρων αυτών προϋποθέτει μια συμφωνία για το χρέος. Η συμφωνία θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει του χρόνου το καλοκαίρι. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν ή δεν θα εφαρμοστούν, το λέω με πιο χαμηλούς τόνους, τότε θα εφαρμοστούν, την 1η-1η του 19. Θα δούμε ποια είναι η λογική αλληλουχία. Ο Γιώργος Κουλιαράκης είπε πάντως ότι το ξέρατε ότι δεν θα έρθει τώρα η λύση για το χρέος, ούτε το QE, η ποσοτική η χαλάρωση. Εμείς άλλα ακούγαμε 7 μήνες, εσείς το ξέρατε. Τότε γιατί τα έλεγε ο κύριος Κουλιαράκης αφού τα ήξερε? Εγώ δεν το ήξερα αυτό. Εσείς δεν το ξέρατε. Θα υπάρξει λύση. Ο κύριος Κουλιαράκης ως υπεύθυνος οικονομικών. Το ήξερε και δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση. Έτσι είπε, το ξέραμε. Το είπε στο συνέδριο του Economist. Εγώ πίστευα και πιστεύω τα όσα συλλογικά εκπονεί και λέει η κυβέρνηση. Μα δεν τα έλεγε μόνο ο κύριος Χουλιαράκης, τα έλεγε όλη η κυβέρνηση. Ότι έρχονται οι λύσεις για το χρέος και το κόστος. Ναι, αυτά πίστευα και εγώ. Αλλά επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να κάνουμε και έναν απολογισμό κάθε στιγμή, ότι το πιθανότερο είναι να είχαμε θέσει στόχους οι οποίοι ήταν υπεράνω του σχετισμού δύναμης. Επομένως, εσείς δεν ξέρατε. Το ερώτημα είναι, αφού... Εγώ ήξερα αυτά που λέει η κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις, ναι, 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 και ενημέρωση. Εμείς όλο αυτό το διάστημα όμως, εσείς δεν ξέρατε, οι άλλοι που έλεγαν ότι περιμένουμε το χρέος και την ποσοτική χαλάρωση, έλεγαν ότι αυτά θα είναι και τα εξιτήρια για τις αγορές και για την έξοδο από τα μνημόνια και από την Επιτροπή. Τώρα που δεν υπάρχουν τα εξιτήρια. Προφανώς αυτά τα εξιτήρια δεν ήρθαν και προφανώς υπάρχει θέμα αναπροσαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό και τώρα ο Πρωθυπουργός λέει ότι το μείζον είναι οι έξοδες στις αγορές. Πιστεύω ότι δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή στους στόχους που εκ των πραγμάτων επιβάλλεται. Πρόκειται για μια αναγκαία γενικότερη αναθεώρηση σχετικά με το θέμα της διαπραγμάτευσης και των μνημονίων. Σωστά το λέτε, γιατί τώρα προτεραιότητα είναι η έξοδος στις αγορές και η ανάπτυξη. Και άκουσα τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να λέει ότι... Η ανάπτυξη ξανά είναι υπερπίου, γιατί οι επενδύσεις θέλουμε να γίνουν στην Ελλάδα, λίμωνο, οι ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι και το κόστος εργασίας δυστυχώς είναι πολύ χαμηλό και ευκαιρίες υπάρχουν, έχει φτάσει πολύ χαμηλά η οικονομία, αλλά υπάρχουν ευκαιρίες για να γίνουν επενδύσεις από το εξωτερικό υπερπίων, επαναλαμβάνω, έχει σημασία. Και τι είδους ανάπτυξη είναι αυτή που δεν υπάρχει ένα σοβαρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων? Τα 3,5% πρωτογενή πλεονάματα επί 5 χρόνια ουσιαστικά απαγορεύουν να υπάρχει πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που σε κάποιο βαθμό να αντισταθμίζει τις επιδιώξεις, τις κερδοσκοπικές των ιδιωτικών επενδύσεων. Σας υπενθυμίζω ότι αυτές τις μέρες, για παράδειγμα, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, είναι το θέμα της εθνικής ασφαλιστικής. Όμως είναι επένδυση ή είναι τοποθέτηση χρημάτων? Έχει μια σημασία να ξέρουμε. Και η αποκρατικοποίηση επίσης θα είναι ευκαιρίες, όπως λέγεται, για επενδύσεις. Θα είναι όμως ευκαιρίες, επαναλαμβάνω, υπερπίων. Τώρα, επειδή είπατε ότι αν ήξερε ο κ. Κουλιαράκης ότι δεν περιμένουμε ούτε ρύθμιση για το χρέος ούτε ποσοτική χαλάρωση και δεν το έλεγε, άκουσα και τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να λέει ότι μπορούμε να βγούμε στις αγορές χωρίς το QE.
Τότε γιατί το περιμέναμε το QE και δεν προσπαθούσαμε να βγούμε νωρίτερα? Μήπως συνολικά είχε η κυβέρνηση μια λάθος στρατηγική? Μήπως εξ αρχής έπρεπε να θέσει προτεραιότητα την έξοδο στις αγορές και την ανάπτυξη και όχι τη ρύθμιση του χρέους, για την οποία ούτως ή άλλως φαινόταν ότι δεν συμφωνούσαν το Βερολίνο και το Δουνουτού? Είναι ερωτήματα που θα τα απαντήσουμε συλλογικά ως κόμμα, ως κυβέρνηση. Σαφώς. Είναι σαφές ότι δεν πήραν υπόψη με το σχετισμό δύναμης που υπήρχε στην Ευρώπη με τους δανειστές, ανάμεσα στο Δουνουτού και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν χρονιά εκλογών, όπως ξέρετε, αυτή η χρονιά. Μα γι' αυτό το ρωτώ. Ναι, είναι σαφές ότι δεν λάβαμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες. Άρα όμως, δεν αποκλείεται να υπήρχε μια λάθος στρατηγική. Όμως, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για την δεύτερη αξιολόγηση έχει θετικά στοιχεία. Δίνει μια ανακούφιση στον κόσμο, δίνει μια δυνατότητα να πέσει ρευστότητα στην οικονομία και μια υπόσχεση μιας κάποιας ελάφρυνσης, θα δούμε τι είδους, όπως επίσης και συγκρότησης της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Όλα αυτά να τα δούμε σε μια δυναμική, όχι στατικά. Τώρα, άκουσα επίσης τον κύριο Χουλιαράκη να λέει ότι πρέπει να κηρύξουμε την ιδιοκτησία του προγράμματος. Εσείς επαναστατήσατε όταν ακούσατε τον κύριο Ρέγκλινγκ να λέει το ίδιο και να λέει ότι στην κυβέρνηση δεν είναι καλά παιδιά, εκτός από τον Τζακαλώτο οι υπόλοιποι δεν πιστεύουν. Όμως και ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Παπαδημητρίου είπε ότι πρέπει να κηρύξουμε την ιδιοκτησία του προγράμματος. Συμφωνείτε? Η κυβέρνηση εξελέγει το Σεπτέμβριο του 2015 μετά την εξαναγκαστική συμφωνία, επώδυνη συμφωνία του καλοκαιριού με τις πιστωτές, που ξέρετε από ποιες συνθήκες έγινε. Αυτή η κυβέρνηση εξελέγει λέγοντας ότι δεν υιοθετεί το πρόγραμμα. Και έχει σημασία αυτό, ότι το πρόγραμμα αυτό στον πυρήνα του είναι νεοφιλελεύθερο. Βεβαίως δίνει δυνατότητες διαχείρισης, αυτόν σαφές, και έχει σημασία ποιος είναι η κυβέρνηση. Αν είναι μια κυβέρνηση η οποία λέει τόσα κι άλλα τόσα στους πιστωτές, ή μια κυβέρνηση όπως του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που λέει ότι δίνουμε μέσα από τις αντιφάσεις μια μάχη για να εξουδετερώσουμε τις πολύ αντικοινωνικές συνέπειες αυτού του προγράμματος και να δώσουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης συνολικά για την κοινωνία. Αλλά επαναλαμβάνω. Άρα δεν συμφωνείτε με τον κύριο Χουλιαράκη. Εκλεγήκαμε το Σεπτέμβριο λέγοντας ότι δεν υιοθετούμε αυτό το πρόγραμμα. Άρα δεν συμφωνείτε. Με δύο υπουργούς του Οικονομικού Επιτελείου, τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Χουλιαράκη, δεν συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνετε ιδιοκτήτες? Δεν είναι θέμα δικιά μου συμφωνία. Δεν κάνω προσωπική πολιτική. Λέω ότι μας ψήφισε ο ελληνικός λαός με βάση ένα πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2015. Σκληρό πρόγραμμα λόγω της συμφωνίας του καλοκαιριού. Αλλά σε κάθε περίπτωση λέγαμε ότι αυτό δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το υιοθετούμε. Άρα δεν εκφράζουν την κυβέρνηση οι δύο αυτοί υπουργοί που λένε άλλα από αυτό που λέτε εσείς? Επαναλαμβάνω ότι δεν θα αμφισβητήσω το δικαίωμα σε κάποιον να λέει την προσωπική του άποψη. Αλλά θεωρείτε ότι είναι. Η συλλογική θέση της κυβέρνησης είναι αυτή με την οποία εξελέγει το Σεπτέμβριο του 2015. Θεωρείτε ότι είναι προσωπικές τους απόψεις δηλαδή αυτές? Βεβαίως. Και οι δανειστές που λένε ότι αν δεν κηρύξετε την ιδιοκτησία του προγράμματος δεν πάτε πουθενά? Αυτό είναι η άποψη των δανειστών και προφανώς θέτουν ένα πολιτικό πρόβλημα. Η κυβέρνηση θα το αντιμετωπίσει. Τώρα, θέλω να έρθουμε στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ακούσατε τι είπε η κυρία Γεννηματά και θέλω να ρωτήσω αν εσείς επιμένετε στο άνοιγμά σας προς το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, διότι δεν είδα ανταπόκριση από την κυρία Γεννηματά. Εσείς είδατε? Κοιτάξτε, η κυρία Γεννηματά έχει τις δικές της ανάγκες μέσα σε έναν κατακαιρματισμένο χώρο του κέντρου. Αλληλοϋποβλεπόμενα ηγετικά στελέχη, μια αδυναμία επανατοποθέτησης ιδεολογικοπολιτικής τουλάχιστον σε αντιστοίχηση με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, όπου εκεί όπως βλέπετε σε κάποιο βαθμό με αντιφάσεις αλλά πάντως απομακρύνονται από την νεοφιλελεύθερη ηγεμονία ή τα Ευρωπαϊκά Σοσιαλιστικά Κόμματα. Εδώ τα πράγματα δεν έχουν φτάσει, δεν έχουν βρει το δικό τους χρόνο στην Ελλάδα οι κεντρώες διάσπατες και αλληλοϋποβλεπόμενες ή και αλληλομισούμενες ομάδες. Η πρόταση η δική μου δεν είχε το χαρακτήρα μιας άμεσης πολιτικής συνεργασίας, έτσι όπως υπάρχει κυβέρνηση, θέλουμε κυβερνητική σταθερότητα. Ήταν μια πρόταση μιας γενικότερης συζήτησης και διαλόγου για τις εξελίξεις μετά το μνημόνιο και μετά τις εκλογές. Στην οποία επιμένετε? Βεβαίως, δεν επιμένω εγώ. Είναι η απλή λογική αυτή. Ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν δύο πολιτικές κατευθύνσεις διακυβέρνησης, μία κεντροδεξιά και μία κεντροαριστερά.
Στην Ελλάδα η κεντροδεξιά εκφράζεται με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, η οποία προσφάτως κάνει και ανοίγματα στη Χρυσή Αυγή, όπως είδαμε. Και από την άλλη, η κεντροαριστερή διακυβέρνηση εκφράζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο κορμός. Χρειάζεται και άλλες δυνάμεις, βέβαια, στον χώρο της κεντροαριστεράς. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κεντροαριστερά, είναι αριστερά, ριζοσπαστική αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κύριε φίλη, ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνά με τον Πάνο Καμένο, με του Σανέλ. Ο φυσικός σύμμαχος. Είναι μια αναγκαστική επιλογή για να έχουμε κυβερνητική σταθερότητα. Η κυβερνητική σταθερότητα είναι επίσης μια αναγκαστική επιλογή για να βγούμε από την οικονομική κρίση. Τι θα κάνουμε τώρα, κρίσεις κυβερνητικές? Όχι. Ο φυσικός σας σύμμαχος θεωρείτε ότι είναι η ΑΝΕΛ ή το ΠΑΣΟΚ? Θεωρώ ότι από άποψη ιδεολογοπολιτικής συγκρότησης και ιστορικής διαμόρφωσης και εδώ και στην Ευρώπη είμαστε σε μεγάλο βαθμό σε μια κατεύθυνση κοινή, οι δυνάμεις που αφορούν τη σοσιαλδημοκρατία, τους πράσινους, τα κινήματα της ευρύτερης ριζοσπαστικής αριστεράς και την αριστερά και την κομμουνιστική αριστερά στο σύνολο της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι μελλοντικά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επιδιώξει αλλαγή εταίρου, αν χρειαστεί εταίρο για να κυβερνήσει και αν ξανακυβερνήσει? Κοιτάξτε, αυτά τα ζητήματα θα τα συζητήσουμε όχι με την έννοια της αλλαγής, αλλά μιας ευρύτερης συμμαχίας που θα έχει κατεύθυνση, αυτό έχει σημασία, προοδευτική κατεύθυνση, προγραμματική. Δεν είναι ποιος συμμετέχει, είναι με ποια πολιτική συμμετέχει. Έχει σημασία αυτό. Και η ευρωπαϊκή εμπειρία είναι ότι δεν έχουμε παράδοξα σχήματα διακυβέρνησης από οικουμενικού χαρακτήρα, αυτά που ακούγονται. Αυτά δεν βγάζουν πουθενά. Δημιουργούν, όπως έχουμε δει και στην Ελλάδα, βαθύτερη κρίση. Αντιθέτως, αναζητούνται προγραμματικές διευκρινήσεις κεντροδεξιού ή κεντροαριστερού χαρακτήρα. Τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι η συζήτηση στη Βουλή θα έρθει και στους χειρισμούς του Πάνου Καμένου, στην υπόθεση του Νουρουάν, θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με την κυβερνητική γραμμή που καλύπτει απολύτως τον κύριο Καμένο. Κοιτάξτε, ο κύριος Καμένος, όπως ο ίδιος εξήγησε στη Βουλή, και ακούω αυτά που λέει, προσπάθησε να διευκολύνει τη δικαιοσύνη. Από και πέρα, το μείζον θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι εάν θα εξιχνιαστεί αυτή η μεγάλη υπόθεση των ναρκωτικών, για την οποία γνωρίζουν και διεθνείς υπηρεσίες στοιχεία από ό,τι έχω καταλάβει. Και κοιτάξτε, τα 30 εκατομμύρια φορτίο ηρωίνης είναι 30 εκατομμύρια φορτίο θανάτου. Και δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε αυτό. Ποιοι έχουν σχέση με αυτό θα το δούμε. Θέλει ψάξιμο. Και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει το πάνω στο να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση. Τώρα, πάμε και στο θέμα των θρησκευτικών. Επειδή μπορεί να έχετε φύγει από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά θεωρείτε, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι είναι ένα κομμάτι της πολιτικής σας που θα είναι καλό να συνεχιστεί. Διαβάζω πολύ συχνά ότι έφυγε ο Φίλης, τον αδειάζει ο Γαβρόγλου και κέρδισε τη μάχη ο Ιερώνυμος. Και θέλω την άποψή σας. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι ό,τι υπέγραψε ως αρμόδιος υπουργός το Σεπτέμβριο του 2016, τα ίδια με επουσιώδεις αλλαγές υπέγραψε και ο κύριος Γαβρόγλου σήμερα, άρα δεν άδειασε κανέναν ο κύριος Γαβρόγλου. Η κυβέρνηση συνεπώς έχει μια συνέχεια στο θέμα αυτό. Μια συνέχεια που αφορά την αλλαγή στο μάθημα των θρησκευτικών, μια αλλαγή που επί 10 χρόνια ήταν σε πειραματικό στάδιο στα σχολεία, σε μερικά σχολεία. Όποιος βαριέται να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινάει, λέει ο λαός. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις αφήναν το θέμα έτσι να χρονίζει, όπως και άλλα ζητήματα αλλαγής του περιεχομένου των μαθημάτων, τα αφήναν να χρονίζουν. Εμείς προχωρήσαμε μέσα από διάλογο, επαναλαμβάνω, πολλών χρόνων. Είναι ανοιχτά διαθεματικά προγράμματα. Από τον κατηχητισμό πάμε σε πλουραλιστικά διαθρησκειακά προγράμματα, που βεβαίως η έμφαση υπάρχει στην Ορθοδοξία, καμιά αντίρρηση, ως πολιτισμός και όλα αυτά. Άρα θεωρείτε ότι ο κύριος Γαβρόγλου εφαρμόζει το δικό σας σχεδιασμό στα θρησκευτικά? Απολύτως, δεν το θεωρώ εγώ. Αν διαβάζει την απόφαση της τούτου εκλογικής πολιτικής, το ίδιο λέει. Η Εκκλησία πάντως δεν βλέπω να θεωρεί το ίδιο, διότι στην τελευταία συνεδρίαση της ιεραρχίας ανακοίνωσε τι κόβεται και τι μένει, και όταν το Υπουργείο Παιδείας είπε άλλο για τη συνεφούλα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, ο κύριος Κανουδάρης, στο real.gr,
ότι οι εισηγήσεις του Αρχιεπισκόπου και του Μητροπολίτη Ίδρας αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής της Εκκλησίας και του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι η Εκκλησία θεωρεί ότι αποφασίζει ή συναποφασίζει για το περιεχόμενο της συντακταίας ύλης των θρησκευτικών. Πρώτα-πρώτα να είμαστε λίγο σοβαροί. Είναι εδώ η Εκκλησία να αποφασίζει για τα τραγούδια και τα ποιήματα που θα περιλαμβάνονται στην ύλη των θρησκευτικών. Έτσι λέει, ότι έκοψε τη συνεφούλα. Εντάξει, αλλά προσέξτε να είμαστε λίγο σοβαροί όμως, έτσι. Δεύτερον, το Σύνταγμα και οι νόμοι, ακόμη και ο Καθεδρικός Χάρτης της Εκκλησίας Ελλάδος, δεν μιλούν περί συναπόφασης, μιλούν για απόφαση του κράτους ως προς τα προγράμματα σπουδών. Βεβαίως, ακούμε σε ζητήματα που αφορούν το δογματικό περιεχόμενο, ακούμε τη γνώμη της Εκκλησίας. Αλλά και πάλι αποφασίζει το αρμόδιο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής που έχει ομάδες συγκροτήσει επιστημόνων, θεολόγων, παιδαγωγών κλπ. Άρα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα δογματικό. Βλέπω ότι η Εκκλησία παρεμβαίνει σε παιδαγωγικού τύπου ζητήματα. Εκεί δεν έχει λόγο κανέναν. Κανέναν λόγο δεν έχει. Τα προγράμματα αυτά που υπάρχουν σήμερα δεν είναι μόνο το περιεχόμενό τους που ανέφερα ως πλουραλιστικό και διαθρησκειακό, είναι και η παιδαγωγική τους πλαισίωση. Θα έλεγα ότι είναι μια βάση και για τα άλλα μαθήματα. Φεύγουμε από τον πομπό δέκτη τη σχέση καθηγητή και μαθητή μέσα στην τάξη και πηγαίνουμε σε ανοιχτά προγράμματα όπου η αυτενέργεια, η ομαδοσυνεργατική διαδικασία είναι κρίσιμα ζητήματα, η βιωματική διαδικασία, η διδασκαλία είναι κρίσιμοι παράγοντες ώστε ένα μάθημα, στην περίπτωση μας τα θρησκευτικά, να γίνουν ελκτικά για το παιδί. Τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, όσα λέγονται από την πλευρά της Εκκλησίας, ακούω και εγώ, πιο πολύ ανταποκρίνονται σε σκοπιμότητες άλλες. Νομίζω ότι ανταποκρίνονται σε παιχνίδια εξουσίας εντός και εκτός της Εκκλησίας. Αλλά δεν με αφορούν εμένα αυτά. Τελευταία ερώτηση, κύριε Φίλη, η προσωπική. Πολλοί σας αποδίδουν το χαρακτηρισμό του επικεφαλής της εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ρωτήσω αν τον υιοθετείτε και αν θέλετε να επιστρέψετε στην κυβέρνηση. Κοιτάξτε, δεν είμαι αρχηγός αντιπολίτευσης ούτε αρχηγός ομάδας. Είμαι ένα μέλος της ηγεσίας της συλλογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Με τίμησα το συνέδριο, βάζοντάς με σε δεύτερη θέση, σχεδόν ισοψήφισα με τον Ευκλήδη Τζακαλώτο, διότι εκτιμά την παρουσία μου, όπως και των άλλων συντρόφων, στην πορεία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς δεν αισθάνομαι ότι είμαι κάτι το ιδιαίτερο, είμαι ένα μέρος μιας συλλογικότητας. Έτσι έχω μάθει να λειτουργώ στη ζωή μου. Στρατιώτης σε μια κοινή προσπάθεια. Επίσης δεν ονειρεύτηκα ποτέ να είμαι βουλευτής, υπουργός κλπ. Ήμουν σε ένα μικρό κόμμα, δεν έφυγα από αυτό. Ο λαός επέλεξε αυτό το κόμμα και συνεπώς επέλεξε και εμάς. Μάλιστα. Ούτε πιστεύω ότι είναι αναγκαίο να προσφέρω μόνο από κυβερνητικές θέσεις. Καθόλου. Όπως ξέρετε, πέρσι μου προτάθηκε να φύγω από το Υπουργείο Παιδείας μετά την πολύ έτσι, θα λέγαμε, ένα προσβλητική στάση του δημόσια του Αρχιεπισκόπου. Μου προτάθηκε να πάω σε άλλο Υπουργείο, τιμητική προσφορά. Είπα ότι δεν τέλειωσα το έργο μου στο Υπουργείο Παιδείας και δεν θέλω εκείνη τη στιγμή να κάνω τέτοιου είδους επιλογές και συμπεριφορές περιαγόμενος από Υπουργείο σε Υπουργείο. Άρα θα θέλατε κάποια στιγμή να γυρίσετε στο Υπουργείο Παιδείας για να ολοκληρώσετε το έργο σας. Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι έχει πάει το δρόμο της η κατάσταση και δεν θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση που περιμένει κανείς στη γωνία για να ξαναγίνει υπουργός. Μάλιστα. Δεν με αφορά το θέμα εμένα αυτό. Είστε σαφείς. Εξήγησα και νωρίτερα. Αντιθέτως, δεν είμαι αρχηγός της αντιπολίτευσης της εσωκομματικής που λέτε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μου δίνει τη δυνατότητα το πλαίσιο δημοκρατίας που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζω την άποψή μου. Ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως. Προχθές άκουσα ότι η διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου θα πάρει 270.000 μισθό το χρόνο. Και την ίδια στιγμή άκουσα ότι μια 60-διάχρονη, η οποία δούλευε στην καθαριότητα, υπό συνθήκες καύσωνα κλπ. Που ξέρετε. Πέθανε το Σάββατο, ναι. Μητέρα τεσσάρων παιδιών. 700 ευρώ το μήνα και πέθανε. 700 ευρώ το μήνα, προσέξτε. Πέθανε μητέρα τεσσάρων παιδιών. Είναι μεγάλη αυτή η απόσταση και προκλητική. Και δεν είναι δυνατόν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να γίνει αποδεκτή μια τέτοια κοινωνική πρόκληση. Κύριε Φίλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ήταν ο πρώην Υπουργός Παιδείας, ο Νίκος Φίλης. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.